Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι να καλησπερίσω και τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Γκάκη, τον πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τώρα αυτό το συνδυασμό, γιατρέ, πυρκαγιών, κορονοϊού, όχι εξημώνυμο συνδυασμό. Συνδυασμό τον κάνουν οι άλλοι. Πριν πάμε σε αυτό, πριν δούμε το βίντεο που μας ενδιαφέρει, θέλω να επαναλάβω καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία, θα το λέμε συνεχώς. Και αν μπορούμε να δείξουμε πάλι το σποτ με την πρωτοβουλία του Alert και του ραδιοφωνικού σταθμού Focus που συγκεντρώνουν τρόφιμα, αντισηπτικά, οτιδήποτε. Ακούσαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο προηγουμένως από τη λίμνη της Ευβοίας. Είπε ότι ο κόσμος έφυγε από τα σπίτια του και είναι με ένα ρούχο. Δεν έχει τίποτα. Χρειάζονται τρόφιμα, χρειάζονται ρούχα, οτιδήποτε. Οτιδήποτε υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθεί, να δούμε το σποτ Πέτρου Ράλι 55 εδώ στην Αθήνα και στο Focus FM στη Θεσσαλονίκη για να πάμε στην κουβέντα μας μετά. Πάμε να το δούμε. Focus FM και Alert TV στο πλευρό των πυρόπληκτων της Εύβοιας, της Αττικής και της Πελοποννήσου. Ενώνουμε δυνάμεις και συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προσπαθώντας όλοι μαζί να απαλύνουμε τον πόνο των χιλιάδων συμπατριωτών μας που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τον πύρινο εφιάλτη. Φτιάξτε ο καθένας ένα πακέτο αλληλεγγύης και βάλτε μέσα παυσίπονα, κονσέρβες αλλά και τροφή για τα ζωάκια που ήταν τυχερά και μπόρεσαν να γλιτώσουν από τις φωνικές πυρκαγιές. Τα πακέτα αλληλεγγύης θα συγκεντρώνονται μέχρι και την 5η 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα στον τηλεοπτικό σταθμό Alert TV στην οδό Πέτρου Ράλι 55 στον Ταύρο Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Focus FM στην οδό Πολυτεχνείου 21, την ώρα της κρίσης οι Έλληνες κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και δημιουργούμε μια αλυσίδα αγάπης για όσους έχουν την ανάγκη μας. Γίνε και εσύ κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Και να επαναλάβω ότι αύριο στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας θα υπάρχει συνεργείο του Alert, από όπου θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις αυτή την ώρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να βγουν κάτοικοι να μας μιλήσουν και ζωντανά. Ήδη ακούμε πολλές καταγγελίες που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι δεν θέλουν οι κυβερνώντες να βγουν. Αυτά, Άρη Σπίνο. Και κύριε Γάκη, έρχομαι σε εσάς για να μας βοηθήσετε με τις γνώσεις σας, αφού δούμε το βίντεο με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον συνάδελφό σας, ο οποίος είπε και αυτό το απίθανο, ότι στα ferry boat οι άνθρωποι που έφευγαν έπρεπε να φοράνε μάσκες για να μην κολλήσουν τον κορονοϊό. Δεν το πίστευα ότι το είπε, και όμως πάμε. Θα σας μιλήσω για ένα μέρος το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Πήγαινα χρόνια και παραστέριζα τη Λίμνη, έτσι, που ζει μια τραγωδία. Έβλεπα λοιπόν τους ανθρώπους που μπαίνανε στο ferry boat. Μέσα στο ferry boat συνοστίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να σωθούν. Εκεί έπρεπε όλοι να φοράνε μάσκα. Όλοι. Και για να προστατευτούν από τη φωτιά και από τον κορονοϊό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη στιγμή όταν τρέχεις να σωθείς, αλλά σε ένα πρόβλημα δεν προσθέτεις και ένα άλλο. Δηλαδή, όλοι τώρα πρέπει να φοράμε μάσκα. Να το θεωρούμε, πώς θα σας το πω, σαν ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Βγαίνω έξω, βάζω μάσκα κατευθείαν. Να γίνει αυτοματική κίνηση. Κύριε Γάκη, για να μην αρχίσω να φωνάζω κι εγώ σαν το Σπίνο προηγουμένως, δίνω το λόγο σε εσάς. Τι να πει, σταματάει η λογική του ανθρώπου μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι πραγματικό φαινόμενο. Έτσι, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Είναι έβριμα. Δεν έχω δει εγώ συνάδελφο τόσες δεκαετίες, είμαι 41-42 χρόνια της ιατρικής καριέρας, δεν έχω δει συνάδελφο να συμπεριφέρεται έτσι, να μιλάει έτσι, να εκτίθεται έτσι, να μην σκέφτεται το τι θα πει και να επικλείται ανθρώπους. Εδώ έφτασε να κάνει και τον καμπόι να βλέπει ποιοι μπάρμεν είχαν μάσκα και δεν είχαν μάσκα στην Πάρο και στη Σαντορίνη, αν δεν με απατάει. Είναι φαινόμενο. Τώρα, τι να ασχοληθούμε με τον συγκεκριμένο. Έχεις τον πόνο σου, έχεις την τρέλα σου, έχεις καψαλιστεί ολόκληρος. Βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται, φεύγεις με ένα τσιτάκι και πολλές φορές χωρίς τίποτα και η πρεμούρα σου θα είναι να πάρεις τη μάσκα και θα τον επιπλήξεις γιατί δεν φορούσε μάσκα. Πού, στην παντόφλα. Αυτά τα φεριμπότ έτσι τα λέγαμε στο στρατό, ναι, τα αποβατικά. Ναι. Στην παντόφλα που είναι ανοιχτό μπρος πίσω πάνω, που τρέχει και ο αέρας σου σηκώνει τα μαλλιά και σου δροσίζει το πρόσωπο.
Για το Θεό δηλαδή. Έχει ανέβει ποτέ σε τέτοιο φερυμπότο άνθρωπος? Τι να πω. Τάσο και ο άλλος έχω εισιτήρια, να το πούμε και αυτό, Αντρέα. Και ο άλλος, ενώ ήταν ζωντανή νεκρή, οι συνάνθρωποι μέσα στα πλοία. Για την εταιρεία, έκοβε εισιτήρια ο πλειοκτήτης για να πάρει και το τελευταίο ευρώ. Αναλγησία λέγεται αυτό. Αναλγησία, πρόστιχη αναλγησία. Κόβανε διόδια στην αρχή στην Εθνική Οδό. Εκεί που έφευγε ο κόσμος, χρειάστηκαν ιστορίες ολόκληρες. Κύριε Γάκη, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Εγώ να σας πω την δική μου αίσθηση, να το συζητήσουμε. Βλέπω ότι μετά την ιστορία με τις πυρκαγιές, σε εισαγωγικά μας τελείωσε και όλη αυτή η ιστορία του εμβολιαστικού αφηγήματος. Διότι με βάση όσα μας λένε, όλα όσα γίνονται τώρα, τον κόσμο που τρέχει κλπ. Θα έπρεπε, αφήστε τη λέει ο κύριος Βασιλακόπουλος, να έχουν πέσει όλοι κάτω από κορονοϊό. Εγώ δεν βλέπω το ίδιο πράγμα. Μα κοιτάξτε, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο κορονοϊός στον ανοιχτό αέρα μεταδίδεται πολύ πολύ λιγότερο, ακόμα και αυτή η υπερμεταδοτική, όπως τη λένε, μετάλλαξη δέλτα, η οποία δεν είναι τόσο υπερμεταδοτική, έχει αυξημένη μεταδοτικότητα βεβαίως, ναι. Αλλά ο δείκτης μεταδοτικότητας στη Μεγάλη Βρετανία είναι 1,02, 1,1, 1,2, εκεί γύρω κυμαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μέτρα πρέπει να παίρνουν, να προσέχουν. Έτσι. Και ειδικά όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους, σε σούπερ μάρκετ, σε χώρους κλιματιζόμενους κλπ. Εκεί θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Ο καθένας ξέρει το συμφέρον του και ξέρει και πώς θα φυλαχθεί. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε τέτοιο πρόβλημα και τόσο μεγάλη φασαρία, να καταστρέφουμε και τον τουρισμό της Ελλάδος. Δηλαδή, πραγματικά, θαρρείς και το κάνουν επίτηδες. Το θαρρείς είναι ευγενικός όρος. Έτσι. Φτάσαμε να έχουμε χαρακτηριστεί από τις κύριες χώρες που μας τροφοδοτούσαν με τουρίστες στο πιο επικίνδυνο επίπεδο. Είναι πράγματα τα οποία πλέον αποκαλύπτονται. Και οι πολίτες έχουν καταλάβει το τι γίνεται και φυσικά και η ανικανότητα την οποία επέδειξαν στο χειρισμό των πυρκαγιών, η οποία έγινε ακόμη πιο έκδηλη και εμπεδόθηκε στην αντίληψη του Έλληνα, διότι βλακωδώς άφησαν τα κανάλια να δείχνουν νυχθημερών την καταστροφή και είδαν τα κανάλια τον επαγγελματισμό με τον οποίο έδρασαν και την αποτελεσματικότητα οι πυροσβέστες των άλλων χωρών που ήρθαν και είδαν το δικό μας το χάλι και είδαν τα ψέματα τα οποία ελέγχθησαν περί 74, ξέρω εγώ πόσα ήταν τα πτυτικά μέσα και πετούσαν μόνο 11 Καναντέρ. Τους διέψευσε η ίδια η ημερήσια ανακοίνωση των πτυτικών από την πολεμική αεροπορία. Αν μπείτε στο site της πολεμικής αεροπορίας, είχε χτες που το επισκέφθηκα τελευταία φορά, μέχρι τις 6 του μηνός, είχε ανακοίνωση τι πέταξε στις 5 του μηνός. Μετά ξέσπασε η φασαρία, δεν ξέρω πλέον αν έχουν βγάλει καινούργιο, πρέπει να το δούμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον ο κόσμος ξέρει, είδε, κατάλαβε ότι δεν θέλαν, δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να συντονίσουν, δεν είχαν τη δυνατότητα να διοικήσουν, δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν. Μια πυρκαγιά που έγινε λίγα μέτρα έξω από την Αθήνα. Είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να βγαίνει ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας πάνω στον οποίο κρέμονται εκατομμύρια ζωές, 10 εκατομμύρια ζωές. Και να λέει, όταν τον ρωτάει δημοσιογράφος, ποιος ήταν ο επικεφαλής του συντονισμού και να λέει δεν είχαμε επικεφαλή στο συντονισμό. Τι είναι αυτές οι τρίχες που ακούγονται, με συγχωρείτε για την έκφραση. Δεν υπάρχει συντονιστής υπεύθυνος με το επιτελείο του. Γίνονται τα πράγματα στην τύχη. Τι είναι το συντονιστικό κέντρο? Ένας χορός που χορεύουμε όλοι και όπως μας γουστάρει? Και πώς βγαίνουν οι διαταγές? Πώς βγαίνουν οι αποφάσεις? Πώς ζυγίζονται τα προβλήματα ούτως ώστε να δοθεί προτεραιότητα και να προτεραιοποιηθούν? Τι γελία πράγματα είναι αυτά. Φτάσω, Μπουργιώτη. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
Είναι πρωτοφανή η Τάσο ή τα έχουμε ξαναζήσει ή μάλλον είναι διαχρονικά, θέλω να πω, Τάσο. Και τα δύο. Αλλά δυστυχώς κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή, όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά αυτό που συμβαίνει φέτος ξεπερνάει κάθε φαντασία. Και νομίζω έχει κάθε αρρωστημένη φαντασία. Να πούμε ότι οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Και το ονοματεπώνυμο είναι η πολιτική ηγεσία της χώρας και ο διορισμένος υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, κ. Καρδαλιάς. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Γι' αυτό λέω ότι έχουν ονοματεπώνυμο. Εμένα δεν με νοιάζει τώρα ποιος προσπαθεί να αποποιήσει τις ευθύνες του ή ό,τι άλλο. Εδώ πέρα είχαμε. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας, Τάσο, κύριε Γάκη και Άρη Σπίνο, ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε ότι εγώ λέει δεν ζητάω πολιτικές ευθύνες. Τι να ζητήσει πολιτικές ευθύνες. Δεν ζητάει πολιτικές ευθύνες. Δεν ζητώ παρετήσεις. Θα σου πω γιατί δεν ζητάει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δεν ζητάει πολιτικές ευθύνες, γιατί δεν θέλει στην παρούσα φάση να πιέσει τον κύριο Μητσοτάκη προς παρέτηση ή προς εκλογές. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πολιτικός σχηματισμός, δεν τραβάει. Και αν πάνε αυτή τη στιγμή σε εκλογές και οι δύο μαζί, δύσκολα θα μαζέψουν 30-40% και οι δύο μαζί. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να πιέσει. Τόσο απλά. Από εκεί και πέρα. Και τις ευθύνες του κυρίου Τσίπρα τις είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουν καταλογιστεί οι ευθύνες του κυρίου Τσίπρα αφού του έγιναν οι εκλογές. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, βιώνουμε κάτι το οποίο πραγματικά δεν το έχει ξαναζήσει η χώρα, ούτε και το 2007. Το 2007, θυμάστε τι είχε γίνει. Είναι χειρότερα τα πράγματα, πολύ χειρότερα από το 2007. Έχουμε 100.000 πρόσφυγες μέσα στην ίδια μας τη χώρα. 100.000 άνθρωποι στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Εύβοια, δεν έχουν σήμερα το βράδυ που να κοιμηθούν. Χάρη της κυβερνητικής πολιτικής των εκενώσεων, εκενώστε. Εκενώστε τι? Εκενώστε το σπίτι μου που καίγεται. Δηλαδή, και δεν είναι η περίπτωση του ματιού, γιατί κυβερνητική, για να πούμε το τι λέει και η άλλη πλευρά, λένε ότι να είδατε στο μάτι που δεν έγινε εκένωση, καήκανε. Στο μάτι 15 λεπτά κράτησε η όλη ιστορία. 15 λεπτά ακριβώς. 15 λεπτά άρχισαν για να καούν 102 άνθρωποι και να γίνει αυτή η απίστευτη ανθρωποθυσία. Εδώ πέρα, 8 μέρες τώρα, καίγονται τα πάντα. Και τους λένε εκενώστε. Οικισμοί που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Σπίτια που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Αν ήταν εκεί, το είπανε και οι δασολόγοι, το είπαν και οι επιστήμονες. Μη διώχνετε να εκενωθεί από τον άμαχο πληθυσμό. Ναι, οι άντρες, αυτοί που μπορούν να προσφέρουν, μένουν μπροστά. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον εχθρό να μπαίνει μέσα στα σπίτια και να τα καίει. Και ο εχθρός, εν προκειμένου, ήταν η πυρκαγιά. Αντί να πάρουν αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, να το συντονίσουν, να το κατευθύνουν, να φέρουν αποτελέσματα, είπαν ένα εκενώστε και αφέθηκε να καεί. Αυτό δεν έχει γίνει στην ιστορία, δεν έχει υπάρξει προηγούμενο στην ελληνική ιστορία, τουλάχιστον και με το πολεμικά, όσο και αν ψάξει. Το ερώτημα που γεννάτε. Να δούμε κάτι τέτοιο. Το ερώτημα που γεννάτε. Μισό λεπτό, κύριε Γάκη, θα έρθω αμέσως σε εσάς, αλλά θέλω, επειδή το λέει αυτό ο Τάσος Γκουριώτης, να ρωτήσω το εξής, να πω το εξής. Το ερώτημα που γεννάτε, Τάσο, είναι γιατί αφέθηκε αυτό. Εσύ ξέρεις πολύ καλά, ξέρεις και το ρεπορτάζ, ότι είχαν γίνει και παλαιότερα, πριν από μήνες, ερωτήσεις στη Βουλή από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είχε γίνει συζήτηση, είχαν τεθεί τα θέματα για την Βόρεια Εύβοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε χρόνος, υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε πληροφόρηση, υπήρχαν καμπάνες που χτύπαγαν. Αυτά που απάντησαν στον Κυριάκο Βελόπουλο, ναι, στην ερώτηση που είχε κάνει, απλά δεν υπήρχαν. Τι εννοείς? Όταν χρειάστηκε, δεν υπήρχαν. Και τις δύο πρώτες μέρες δεν υπήρχε ούτε αέρας, που ο αέρας είναι ο πλέον κρίσιμος παράγοντας, ναι, ναι, σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της πυρκαγιάς. Δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που απαντήσανε στον Κυριάκο Βελόπουλο στην ερώτησή του στη Βουλή, ότι είναι έτοιμα για να αντιμετωπίσουν αυτή την περίφημη ετοιμότητα, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Δεν πήγαν ελικόπτερα.
Δεν πήγαν αεροσκάφη. Μιλάω τώρα, μιλάω για τις δύο πρώτες μέρες. Καταρχήν, όταν μιλάμε για μία πυρκαγιά, δασική πυρκαγιά, το πρώτο που έχει σημασία είναι να εντοπιστεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα ή δυνατόν στα πρώτα 30 λεπτά. Το δεύτερο, να καταφτάσει το πρώτο εναέριο μέσο, και μιλάω για εναέριο γιατί οι Χερσαία δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε δύσβατες περιοχές, να καταφτάσει το πρώτο εναέριο μέσο το πολύ 40-45 λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και να το κατασβέσει. Δύο μέρες αργότερα, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Στη Βόρεια Εύβοια. Κύριε Γάκη. Συγγνώμη, και ο πλέον καλόπιστος πολίτης, αρχίζει και διερωτάται. Μήπως το αφήσανε επίτηδες να καεί. Ο πλέον καλόπιστος. Δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική εικόνα και ξέρουν και υποψιασμένοι. Μάλιστα, κύριε Γάκη, τι λέγατε. Κοιτάξτε, καταρχάς η Εύβοια κάει και χωρίς αέρα. Γι' αυτό και υπήρχε ο καπνός από πάνω, δεν έφευγε με τον αέρα ο καπνός και δυσκολεύονταν τα πτυτικά μέσα όταν φτάσαν καθυστερημένα να κάνουν ρήψεις. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Από πλευράς ηγεσίας και από πλευράς διαχείρισης κρίσης. Πιστεύετε ότι υπήρξε διαχείριση κρίσης όταν βγαίνει ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας και λέει είχαμε σχέδιο και το σχέδιο το πετύχαμε να μην χάσουμε ανθρώπινη ζωή. Από πότε η ανθρώπινη ζωή είναι ο στόχος ενός σχεδίου? Με κάνουν και γελάω. Αυτό είναι το αυτονόητο. Η ανθρώπινη ζωή είναι ούτως ή άλλως το πρώτιστο. Αλλά το σχέδιό σου απευθύνεται στη μέθοδο, στον τρόπο περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Δηλαδή δεν είχατε σχέδιο κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Δεν ξέρατε πώς θα χειριστείτε την πυρκαγιά. Και αυτό απεδείχθη. Δεν χρησιμοποιούσαν, δεν κάναν τεχνητές αντιπυρικές ζώνες. Ξέρετε, στο στρατό μάθαμε, και εκείνα τα χρόνια που ήμουν εγώ στο στρατό, που πήγα στο στρατό, βγάζαμε λόγω επιφυλακής με την πετσέτα γύρω από το λαιμό, με το κράνος, με το παγούρι και με το πτυοσκάπανο και πηγαίναμε στα βουνά και επιτηρούσαμε τα δάση και αν υπήρχε φωτιά, συμμετείχαμε στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Ξέραμε ότι η φωτιά σβήνει με φωτιά. Κόβαμε δέντρα και καίγαμε ό,τι χορταρικό υπήρχε με μικρά φλογοβόλα τα οποία έχει ο στρατός. Κάτι σαν ψεκαστικά τα οποία ψεκάζουν πετρέλαιο το οποίο αναφλέγεται. Και παράλληλα είχαμε την υδροφόρα με έτοιμα άτομα γεμάτα με τους κουβάδες για να σβήσουν αν τυχόν μας ξέφευγε αυτό. Και δημιουργούσαμε εκτάσεις εκεί προς τα εκεί που πήγαινε η φωτιά και σταματούσε αναγκαστικά όταν έβρισκε το καμένο. Αυτό δεν το είδα να γίνεται. Το κάναν μόνο οι Ρουμάνοι που ήρθαν. Επομένως, ούτε σχέδιο είχαν, ούτε μέθοδο είχαν, ούτε είχαν κάνει τις κινήσεις εκείνες που επιβάλλονταν να ανοίξουν ζώνες πυρασφάλειας γύρω από τα χωριά για να μην καούν τα σπίτια. Κύριε Γάκη. Γύρω από τους οικισμούς. Μιας και λέτε... δεν είχαν απομακρύνει την καύσιμη ύλη. Κύριε Γάκη, μιας και λέτε για τους Ρουμάνους, πρέπει να σας πω, θέλω να το διασταυρώσουμε βέβαια, γιατί είναι συγκλονιστικό. Φέρεται αξιωματούχος του πυροσβεστικού σώματος της Ρουμανίας να έχει κάνει δηλώσεις σε μέσο της χώρας του, λέω φέρεται, είναι προς διασταύρωση, με την οποία επιβεβαιώνει αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή λέει ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα και η εικόνα που έχουμε, φέρεται ξαναλέω, να λέει, η εικόνα που έχουμε είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει σβηστεί γρήγορα η φωτιά τα πρώτα 24 ώρα, δεν έγινε αυτό. Δεν ακολουθήθηκαν οι τρόποι που ξέρουμε ως πυροσβέστες για να σβήσουν οι φωτιές. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Γάκη, επειδή εμείς έχουμε κουβεντιάσει επανειλημμένα και με αφορμή την άλλη κρίση, την υγειονομική. Είναι θέματα ανικανότητας τελικά, δηλαδή ανικανότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ανικανότητα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, είναι τόσο αθώο τελικά ή μπαίνουμε σε άλλες ατραπούς? Αναμφίβολα. Και να αρχίσω από ορισμένα έτσι τρίκ, όπως λένε managerial, δηλαδή management. Ο νυν αρχηγός της πυροσβεστικής, αν δεν με απατάει η μνήμη μου,
είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση της φωτιάς στο μάτι. Σωστά, έτσι δεν είναι, κύριε? Ναι, όχι. Όχι, δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν είναι κατηγορούμενος, όχι. Έχει απαλλαγή από τις ευθύνες. Δεν είναι κατηγορούμενος. Ο αρχηγός. Είχε πρωταγωνιστεί. Είχε απαλλαγή. Είχε προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να είσαι κατηγορούμενος νομικά και άλλο πράγμα να έχεις ευθύνη επιχειρησιακή. Μάλιστα. Για τη φωτιά στο μάτι. Στο δεύτερο είναι κατηγορούμενος, σε εισαγωγικά. Στο πρώτο δεν είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τον έκαναν αρχηγό της πυροσβεστικής. Δεν σκέφτεσαι όταν κάνεις την επιλογή, διότι οι πολιτικοί έχουν την επιλογή, ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός ή κακός, εγώ λέω κακός, έχει χαρακτηριστεί για μία αλφα μορφής ελλειπή δραστηριοποίηση ή ανεπάρκεια ή μη αποδοτικότητα ή μη επίτευξη του στόχου. Όταν ήταν, δεν θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί, λοιπόν, λέτε, δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση αυτή σήμερα. Αυτό εγώ λέτε. Δεν θα τον έβαζα. Εγώ δεν θα τον έβαζα. Γιατί τώρα φορτώνονται τη ρετσινιά αυτή, ναι, οι κυβερνώντες που τον εστήριξαν και τον επέλεξαν. Είναι λάθος πολιτικό, να το καταλάβουμε. Δεύτερο, φτάνουμε, κάνουμε τόσες προετοιμασίες και τόσες κουβέντες και λέμε χίλια δυο. Και δίνουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι έχουμε φροντίσει για την ασφάλειά του και πλέον έχουμε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα και με τις πρώτες φωτιές, με μηδέν σχεδόν αέρα, καταραίει το όλο σύστημα και καίγονται σπίτια μερικά χιλιόμετρα έξω από την Κηφισιά και από τα όρια της Αττικής. Πώς δεν κάνει και η Ομόνια? Δηλαδή, τι εμπιστοσύνη θα έχει αυτός ο πολίτης απέναντι σε αυτούς τους κυβερνώντες? Υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη? Έχει και ο πολίτης ευθύνης όμως, κύριε Γακή. Έχει και ο πολίτης ευθύνης. Και επιτρέψτε μου μόνο 20 δευτερόλεπτα, γιατί αυτά τεχνικά θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, η χώρα θα ξανακαταστραφεί και αυτούς τους πολιτικούς τους ανικάνους θα τους έχουμε συνέχεια. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Γιατί το 50% του ελληνικού λαού στη δημοκρατία μας, στην κάλπη, δεν πάει να ψηφίσει. Και αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες δεν φεύγουν στη δημοκρατία από τον καναπέ μας. Φεύγουν με την ψήφο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας ψηφίσει ο καθένας ό,τι θέλει. Το Σύλλογο Προστασίας Ακρίδας δεν με ενδιαφέρει. Το Σύλλογο Προστασίας του Κουνουπιού δεν με ενδιαφέρει. Να πάει να ψηφίσει όμως. Δεν μπορούμε να έχουμε από το 1974 μέχρι σήμερα πολιτικούς ανικάνους και το 50% του ελληνικού λαού να κάθεται στον καναπέ αμήχανο, ευνουχισμένο ιδεολογικά και να λέει δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνήσει. Να τα χάλια μας. Με έναν τρόπο η δημοκρατία πετάει πολιτικού στο βόθρο. Με την ψήφο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 50% του ελληνικού λαού δεν ψηφίζει. Ας πάει λοιπόν να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ας πάει όμως. Μάλιστα. Πάντως... Έτσι, με προλάβατε ναι, κύριε Σπινό. Αυτό, εκεί ακριβώς θα κατέληγα κι εγώ. Και θα πω και κάτι ακόμα, το οποίο το είναι στην κρίση των πολιτών που παρακολουθούν. Αυτή η κυβέρνηση από εδώ και πέρα δεν έχει την έξωθεν κοινή μαρτυρία ότι μπορεί να δράσει ικανοποιητικά και να προστατεύσει. Έχει τελειώσει ο πολιτικός της χρόνος, λέτε. Έχει τελειώσει και την περιουσία του πολίτη. Έχει τελειώσει ο πολιτικός της χρόνος. Εάν έχουν έστω και ένα ψήγμα αγάπης για τον τόπο μέσα στην καρδιά τους, θα πρέπει να προκηρύξουν σύντομα εκλογές. Μάλιστα. Πάντως, μιας και το είπε και ο Τάσος Γκουριώτης, το είπε και ο Άρης προηγουμένως με αφορμή τα άλλα στοιχεία, θέλω να πω το εξής, ότι εδώ έρχονται συνέχεια στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι άλλα μας λένε και άλλα ισχύουν. Δηλαδή, ακούγαμε και τον κύριο Χαρδαλιά σήμερα να μας λένε ότι δεν μπορούν τα πτυτικά μέσα να πετάξουν, δεν μπορούν το βράδυ να σβηστούν φωτιές από αέρο με ελικόπτερα κλπ. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που τους διαψεύδει, δυστυχώς. Δυστυχώς για μας, για τη χώρα, για την πατρίδα. Πάμε να το δούμε.
Αυστραλία και Αμερική έχουν τέτοια ελικόπτερα, κύριοι. Και εδώ μας λένε, για να μην αναφερθώ στο τι έχουμε εδώ, ότι δεν μπορούν να πετάξουν πτυτικά μέσα ελικόπτερα το βράδυ να σβήσουν πυρκαγιές. Μήπως αυτή η εταιρεία δεν έδινε μίζες στην αγορά ελικόπτερων και δεν τα πήραμε. Δεν ξέρω, λέω μήπως. Δεν ξέρω. Τώρα, ναι, εγώ όχι, ρωτάω, δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να στο απαντήσω αυτό. Το θέμα της νυχτερινής αεροπυρόσβεσης είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται τελευταία. Δεν προϋπήρχε. Αυτά είναι καινούρια κόλπα. Όμως η Αυστραλία. Εμείς έχουμε όμως εκατομμύρια, Τάσο. Έχουμε δύο λεπτά να σε διακόψω. Έχουν εκατομμύρια δεξιά και αριστερά για την Aegean, για το ένα, για το άλλο, επειδή μιλάμε τώρα για τον αέρα. Έχουμε να αγοράσουμε δύο ελικόπτερα τέτοια, δεν μπορούμε. Να πω κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Το 1,7 δις που είπε ο Πρωθυπουργός είναι μια απόφαση. Αφορά κυρίως πυροσβεστικά μέσα από εταιρεία της Αυστραλίας και είχαν συνάψει διακρατική συμφωνία που πέρασε στα πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Τώρα μιλάμε για 1,7 δις. Θα, το δείτε, θα τα δείτε σε λίγο καιρό το τι έχουν πάρει. Θα τα δούμε, Τάσο, θα τα δούμε αναλυτικά. Πρέπει. Που σβήνουν. Σημασία έχει ότι δεν έχουμε όχι τώρα αυτά. Τίποτα. Εδώ, Τάσο, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γάκη που ήταν μαζί μας και απόψε. Κύριε Γάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα πω μόνο ότι επειδή είδαμε αυτά, ξέρουμε και στην Αττική, ξέρουμε και στην Πελοπόννησο, στη Μάνη γίνεται τη κακομοίρα. Αλλά περιέργως μόνο για την Εύβοια ο κύριο Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον κύριο Μπένο. Πριν κλείσουμε, θέλω να δούμε ξανά το σποτ και να επαναλάβω την πρωτοβουλία του Alert TV και του Focus FM της Θεσσαλονίκης για τη συγκέντρωση υλικού, τροφίμων, αντισηπτικών, ό,τι υπάρχει δυνατότητα. Εδώ, Πέτρο Ράλι 55, να δούμε το σποτ για να κλείσουμε σιγά σιγά. Focus FM και Alert TV στο πλευρό των πυρόπληκτων της Εύβοιας, της Αττικής και της Πελοποννήσου. Ενώνουμε δυνάμεις και συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προσπαθώντας όλοι μαζί να απαλύνουμε τον πόνο των χιλιάδων συμπατριωτών μας που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τον πύρινο εφιάλτη. Φτιάξτε ο καθένας ένα πακέτο αλληλεγγύης και βάλτε μέσα παυσίπονα, κονσέρβες αλλά και τροφή για τα ζωάκια που ήταν τυχερά και μπόρεσαν να γλιτώσουν από τις φωνικές πυρκαγιές. Τα πακέτα αλληλεγγύης θα συγκεντρώνονται μέχρι και την 5η 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα στον τηλεοπτικό σταθμό Alert TV στην οδό Πέτρου Ράλι 55 στον Ταύρο Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Focus FM στην οδό Πολυτεχνείου 21, την ώρα της κρίσης οι Έλληνες κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και δημιουργούμε μια αλυσίδα αγάπης για όσους έχουν την ανάγκη μας. Γίνε και εσύ κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Και να επαναλάβω κλείνοντας ότι αύριο συνεργείο του Alert θα βρίσκεται στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, εκεί που κάηκαν τεράστιες εκτάσεις και θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις με τους ανθρώπους, τους κατοίκους εκεί, τους πυρόπληκτους που βιώνουν αυτή την τραγωδία. Ζωντανές συνδέσεις αύριο το βράδυ εδώ στο Alert TV για να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι βιώνουν, τι αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας στην Βόρεια Εύβοια. Πάμε να δούμε το σκίτσο για να κλείσουμε λοιπόν. Ένα σκίτσο Άρη χωρίς λόγια εδώ από την Καθημερινή του Ηλία Μακρύ. Ο κύριος Μητσοτάκης του πλένει τα χέρια ο πυροσβέστης σαν Πόντιο Πιλάτο και όλα γύρω γύρω καμένα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Άρη Σπίνο και τον Τάσο Γκουριώτη που ήμασταν μέσω Skype στη σύνδεση μαζί του. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μας στο ανατρεπτικό δελτίο. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.